Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς γίνεται η προστασία του καλωδίου και πώς επιλέγεται το καλώδιο σε σχέση με το ρέωμα της ασφάλειας. Η θεωρία στη βοήθεια προστασία γραμμής έναντι και προστασία γραμμής έναντι βραχυκλώματος μας πληροφορεί πώς ο κανονισμός προστατεύει το καλώδιο από αργή υπερθέρμανση και από βραχυκλώμα. Οι μικροαυτόματοι MCB αντιλαμβάνονται την αργή υπερθέρμανση μέσω του θερμικού στοιχείου που έχουν, ενώ η MCCB μέσω της ηλεκτρονικής μονάδας Long Delay. Αντίστοιχα το βραχικύκλωμα ή μικροαυτόματη MCB το αντιλαμβάνονται με το μαγνητικό στοιχείο και η MCCB με την ηλεκτρονική μονάδα Instantaneous Delay. Ξεκινάμε ένα νέο έργο. πηγαίνουμε ηλεκτρική διανομή και προσθέτουμε στο γενικό πίνακα δύο υποπίνακες. Στο πρώτο υποπίνακα συνάφιξη βάζουμε 10 kW χ ενώ στο δεύτερο βάζουμε 200. Στο μονογραμμικό βλέπουμε ότι δύο αφίξεις των υποπινάκων προστατεύονται από διατάξεις, που βρίσκονται στην αρχή των αναχωρήσεων του γενικού πίνακα. Η πρώτη αναχώρηση ασφαλίζεται με μικροαυτόματο 20 αμπέρ. Στη δεύτερη το πρόγραμμα δεν βρίσκει κάποιο μικροαυτόματο για να αντιστοιχίσει. Αυτό συμβαίνει γιατί αν πάμε στις αναχωρήσεις του γενικού πίνακα, βλέπουμε ότι το ρεύμα είναι 340 αμπέρ, ενώ οι μικροαυτόματοι φτάνουν μέχρι 100 αμπέρ. Οπότε αλλάζουμε σε διακόπτη ισχύω MCCB με ηλεκτρονική μονάδα προστασία έστω 25 kA τριπολικό. Το πρόγραμμα επέλεξε ένα MCCB 400 Αμπέρ γιατί το ρεύμα JB είναι 339 Αμπέρ. Στο μονογραμμικό βλέπουμε τις δύο αναχωρήσεις για τους υποπίνακες. Βλέπουμε την ασφάλεια 20 αμπέρ και καλώδιο 4. Και στην άλλη αναχώρηση βλέπουμε το MCCB 400 αμπέρ και καλώδιο 150 καρέ. Τώρα θα δείξουμε πώς υπολογίζεται το καλώδιο στο πρόγραμμα, αλλάζοντας το ρέωμα 400 αμπέρ του MCCB σε 360 a Για να το επιτύχουμε αυτό κάνουμε δεξί κλικ, καμπύλη απόσβεξη και ρυθμίσει. Επειδή η MCCB είναι ρυθμιζόμενη, μπορώ να αλλάξω το γιώτα 1 σε 360, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στους MCB και πατάω OK. Κάνουμε πάλι τους υπολογισμούς και βλέπουμε ότι το καλώδιο από 150 καρέ έγινε 120 καρέ. Οπότε δείξαμε ότι τα καλώδια υπολογίζονται από το ρεύμα Ι1 της ασφαλιστικής διάταξης και όχι από το ρεύμα ΙΠ του καλωδίου. Επιστρέφουμε στις ρυθμίσεις του MCCB και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες λειτουργίες LSI και LI αυτά όπως βλέπουμε στη βοήθεια έχουν σχέση με την καμπύλη αντίδρασης των MCCB στη λειτουργία LSI υπάρχουν περισσότερα στάδια από τη λειτουργία LI